Ο χείμαρος παρασύρει ό,τι βρει στο πέρασμά του, στη Βαλνταόρα, στον Ιταλικό Βορρά. Κορμούς δέντρων, βράχους και άλλα φερτά υλικά. Μια ξύλινη γέφυρα δεν αντέχει και καταραίει μέσα σε δευτερόλεπτα. Σοκάκια σε κοινότητες στο Νότιο Τυρόλο έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Το τελευταίο 24ωρο, ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τις βόρειες περιφέρειες της Ιταλίας και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Io credo che al netto di ogni sciocco negazionismo bisogna finalmente prendere atto che questa nazione fragile e vulnerabile ha bisogno di una buona cura. Την ώρα που τα πύρινα μέτωπα στον Ιταλικό Νότο βρίσκονται μετά από 20 μέρες σε ύφεση, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η Ιταλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καύσωνα από την ερχόμενη εβδομάδα. In Italy, a recent report showed that actually the excess deaths last summer in the heat wave, you know, they were enormous. 18,000 people, most of them elderly, died in Italy from the heat wave last summer. Στην Τουρκία, οι αρχές δίνουν μάχη με νέα πύρινα μέτωπα στα δυτικά παράλια σε δάσος στο Τσεσμέ. 4 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα και 200 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή για να ελέγξουν τις φλόγες. Στην Αμερική, ο καύσωνας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας δεν λέει να υποχωρήσει. 35 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, με το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους τους 45 βαθμούς. The alerts stretching from California to Maine through the weekend. The blistering heat leading to another 7 heat-related deaths in Phoenix, bringing the total there to at least 25 people. Οι αρχές στη Νέα Υόρκη έχουν ανοίξει ειδικούς χώρους με κλιματισμό για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ ο υδράργυρος πλησιάζει τους 40 βαθμούς. The heat is like, it's just too dense, like. The air, it's hard to breathe. I try to drink water and definitely swim at least once a day to jump in the water. Otherwise it's too hot. Τα νοσοκομεία σε μεγάλες πόλεις αναφέρουν πως τα περιστατικά θερμοπληξίας αυξάνονται μέρα με την ημέρα. The heat index in cities like New York, Washington DC and Philadelphia have all soared into the triple digits. I feel like my skin is sticky. Στο Burbank στην Καλιφόρνια, αυτή η αρκούδα βρήκε τον τρόπο για να δροσιστεί. Βούτυξε στην πισίνα αγνοώντας τους ενίκους που ευνηδιάστηκαν από τον απρόσκλητο επισκέπτη.